Αλλάζουμε θέμα και καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, η οποία σήμερα το πρωί ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλό μεσημέρι, κυρία Υπουργέ. Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας. Χαθήκαμε τώρα με τον πόλεμο, έχουμε παραμελήσει θέματα πολύ σημαντικά που γίνονται και θεωρήσαμε μια καλή ευκαιρία να τα πούμε λίγο σήμερα. Καταρχάς, πείτε μου κάτι. Πιο αργά δεν τις ανακοινώνατε τις ημερομηνίες των πανελλαδικών? Πράγματι. Κύριε Χιάτ, κύριε Παπαδόπουλο, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να δώσουμε περισσότερο χρόνο σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα εν γέννη. Αυτό ισχύει σε πολλές παρεμβάσεις που κάνουμε. Για παράδειγμα, οι προσλήψεις γίνονται πιο νωρίς, οι υπηρεσιακές μεταβολές γίνονται πιο νωρίς. Όλα αυτά από σεβασμό στην εκπαιδευτική κοινότητα. Γι' αυτό και πράγματι φέτος ανακοινώσαμε πολύ πιο νωρίς το πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων, το πρόγραμμα λήξης των μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες, ακριβώς από σεβασμό προς την εκπαιδευτική κοινότητα και για τον καλύτερο προγραμματισμό. Είναι και ένα μήνυμα κανονικότητας, εγώ έτσι το εκλαμβάνω. Δηλαδή, σε μια δύσκολη χρονιά τα σχολεία παρέμειναν ανοιχτά, τα παιδιά σχολεία, κάνανε τα μαθήματά τους. Ούτε μία μέρα σε εθνικό επίπεδο για λόγους κορονοϊού. Είχαμε μια ομαλή σχολική χρονιά παρά τις σχετικές δυσκολίες. Υπήρχαν δυσκολίες προφανώς και με την. Και με τα πολλά κρούσματα που υπήρχαν στην κοινωνία προφανώς, αλλά τα σχολεία λειτουργήσαν και διασφαλίσαμε όλοι μαζί με την εκπαιδευτική κοινότητα τη διαζώση λειτουργία των σχολείων στο μέγιστο επίπεδο ασφάλειας. Θα βγουν και νωρίτερα οι βάσεις? Η προσπάθεια που γίνεται είναι να βγουν πιο νωρίς, πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Έτσι. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται. Άρα, μεγάλες αλλαγές επί τα βελτίο, κατά τη γνώμη μας, προκειμένου ακριβώς να έχουν και τα παιδιά μας, τα οποία έχουν περάσει από μεγάλες δοκιμασίες. Και τώρα, οι εξετάσεις με τι πρωτόκολλο θα γίνονται? Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουν τεστ πριν πάνε να γράψουν? Κοιτάξτε, είναι νωρίς. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, θα δώσουμε και πολύ νωρίς το πρόγραμμα. Ναι. Θα τα δούμε όλα αυτά είναι αυτό το χρόνο με την Επιτροπή των Ειδικών. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, πάντως, λειτουργήσαμε μια χαρά με τα πρωτόκολλα που προσαρμόζονται σε εκάστοτε συνθήκες. Θα το δούμε όλο αυτό. Πάντως, οι πανελλαδικές εξετάσεις ξεκινούν 2 Ιουνίου για τα επαγγελματικά λύκεια και 3 Ιουνίου για τα γενικά λύκεια. Εγώ άλλο περίμενα να ρωτήσεις. Τι? Για τη βάση του 10, αυτή με την οποία είχαμε κάποιες γκρίνιες πέρυσι, θα υπάρξουν τροποποιήσεις, κύριε Υπουργέ, σε αυτό? Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι βάση του 10, είναι η λεγόμενη ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το λέμε έτσι για να συνεχίσουμε. Η ελάχιστη βάση εισαγωγής ορίζεται με καταληκτική συνδρομή των πανεπιστημίων, και το τονίζω αυτό. Mm-hmm. Γι' αυτό και επιμείναμε να μην είναι μια οριζόντια βάση. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα για να μπορεί το κάθε πανεπιστήμιο να βάζει το συντελεστή που επιθυμεί και να διαμορφώσει έτσι μπορεί βάση να είναι 9, μπορεί να είναι 13. Αναλόγως της κατεύθυνσης που θα δώσει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. Το ίδιο σύστημα θα ισχύσει και φέτος ή θα είναι ελαφρά τροποποιημένο? Το ίδιο σύστημα, υπάρχει μια πρόσθετη παράμετρος φέτος. Πέρσι το Πανεπιστήμιο επέλεγε το συντελεστή για την ελάχιστη βάση. Φέτος επιλέγει το συντελεστή για την ελάχιστη βάση και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Τι σημαίνει αυτό? Για παράδειγμα, το χημικό της Αθήνας έχει ήδη πει δηλαδή σε τι ποσοστό θέλει να μετρήσει η χημεία, η φυσική, η έκθεση κ.ο.κ. Άρα τα πανεπιστήμια πλέον εναρμονίζονται και με αυτά που γίνονται διεθνώς, αποκτούν πολύ σημαντικό ρόλο στα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών, όπως ακριβώς είναι και στον υπόλοιπο κόσμο. Και τώρα, ωραία, όλα είναι κανονικά και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό με τα σχολεία. Αυτό που δεν ξέρω που βρίσκεται είναι η αξιολόγηση, διότι ανοιχτά τα σχολεία είναι το ένα ζητούμενο, το βασικό. Το δεύτερο ζητούμενο είναι να βελτιωθούν οι υπηρεσίες στα σχολεία. Κύριε Χιώτη, όλο αυτό το διάστημα και παρά την πανδημία και παρά τις αντικσότητες και τις δυσκολίες της πανδημίας έχουμε προχωρήσει στην αρά το μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης. Και έχουμε υλοποιήσει σχεδόν το σύνολο των εξαγγελιών μαζί με ένα νομοσχέδιο που θα φέρουμε τώρα για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πλέον ολοκληρώνουμε όλο το βασικό νομοθετικό έργο, τις βασικές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για την παιδεία. Η αξιολόγηση ήταν μία από αυτές. Η αξιολόγηση φέτος είναι η πρώτη καθολική εφαρμογή της αξιολόγησης στη χώρα μας. Εφαρμόστηκε η αξιολόγηση σχολικής μονάδας στο 99,2% των σχολείων της χώρας και στο 0,8% που δεν εφαρμόστηκε. Υπήρξαν κυρώσεις οι οποίες εφαρμόστηκαν. Άρα εφαρμόζεται ο νόμος, εφαρμόζεται η αξιολόγηση, είναι τέλεια.
Φυσικά πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Μιλάτε για την αξιολόγηση αλλά των σχολείων. Σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικού έργου. Και ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αλλά όλα αυτά λοιπόν προχωρούν παράλληλα. Αυτή η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, επειδή υπάρχουν αντιδράσεις, γι' αυτό το ρωτάμε. Και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου υπήρξαν, κύριε Χιώτη, και θα θυμίζω ότι πήραμε μία απόφαση. Θα ξεκινήσει φέτος. Είναι το αμέσως επόμενο βήμα. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι προκειμένου να εφαρμοστεί, πήραμε μία απόφαση και πήγαμε στα δικαστήρια. Mm-hmm. Διότι ο νόμος ψηφίζεται για να εφαρμόζεται. Και εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση που απλά περνάει νόμους και δεν τους εφαρμόζει. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, και όταν υπήρξε αντίδραση πράγματι συνδικαλιστικών ηγεσιών για το θέμα της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας σχολικού έργου, προσέφυγε τρεις φορές στα δικαστήρια. Τρεις φορές κερδίσαμε και πλέον με αυτόν τον τρόπο από εκεί και πέρα άρχισε να εφαρμόζεται καθολικά πλέον η αξιολόγηση, η οποία, το τονίζω, κάνει μόνο τα σχολεία μας καλύτερα. Θα αξιολογηθούν φέτος. Κάνει τα σχολεία μας καλύτερα και, αν μου επιτρέπετε, σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται μια σειρά από ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες βγάλαμε τα αποτελέσματα για τις αιτήσεις για τα πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Uh-huh. Είχαμε ρεκόρ αιτήσεων, είχαμε σχεδόν 18.000 αιτήσεις. Έχουμε πλέον διπλάσια πρότυπα και πειραματικά. Παραλάβαμε... Οι διευθυντές θα εξολογηθούν σε αυτά τα σχολεία, γιατί βλέπω βεβαίως, ότι... Βεβαίως. Λέει την άνοιξη και γιατί... κατά προτεραιότητα. Θα έχουμε κρίσεις διευθυντών σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνουμε τις κρίσεις διευθυντών εκπαίδευσης. Ακολουθούν οι σύμβουλοι εκπαίδευσης και εν συνεχεία ακολουθούν οι διευθυντές όλων των σχολικών μονάδων. Μάλιστα. Την άνοιξη, λέει, την περιμένουμε αυτό. Άρα έχουμε οριζόντιες κρίσεις οι οποίες γίνονται όλο αυτό το διάστημα. Τώρα που μιλάμε, ολοκληρώνονται οι κρίσεις, θα αρχίσουν οι συνεντεύξεις για τους διευθυντές εκπαίδευσης, έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προγενέστερα στάδια και προχωράμε για τις κρίσεις τελεχών. Στο νομοσχέδιο που θα φέρετε, ποια είναι η μεγαλύτερη τομή? Πριν πάμε στο νομοσχέδιο, να ρωτήσω κάτι. Στη νέα εκπαιδευτική χρονιά, κύριε Υπουργέ, θα έχουμε και μαθητές από την Ουκρανία. Γιατί έχουμε έρθει, παιδιά. Κύριε Χιώτη, έχω να σας πω ότι μόλις ζήτησα τα τελευταία νούμερα, έχουμε πλέον Ουκρανούς μαθητές εγγεγραμμένους σε 285 σχολεία της χώρας μας. Έχουμε πάνω από 440 Ουκρανούς μαθητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί στα σχολεία της χώρας μας. Να θυμίσω ότι έχουμε προβεί σε ιδιαίτερες ενέργειες για να διευκολύνουμε και τους γονείς και τους μαθητές. Δηλαδή, σε συνεργασία με τη UNICEF έχουμε γραμμές διερμηνίας για να βοηθήσουμε με τα διαδικαστικά βήματα στο κομμάτι της εγγραφής, αλλά και με πιθανές ανάγκες διερμηνίας όταν πλέον το παιδί εντάσσεται στη σχολική ζωή. Γιατί η γλώσσα τους δεν θα είναι και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, σε ένα πρώτο στάδιο, τα παιδιά αυτά συμμετέχουν με μεγαλύτερη, θα έλεγα, με ιδιαίτερη έμφαση σε μαθήματα που δεν είναι τόσο σημαντικό το γλωσσικό στοιχείο, όπως είναι η γυμναστική, όπως είναι οι τέχνες, η μουσική, τα εικαστικά κτλ. Άρα έτσι γίνεται η ενσωμάτωση. Θυμίζω ότι φέτος έχουμε πάρα πολύ ψηλή ενσωμάτωση εν γέννη προσφυγών. Είμαστε το 95% στις εγγραφές των μαθητών προσφύγων, όπως ανακοίνωσε και η UNICEF πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες. Και στο κομμάτι λοιπόν των μαθητών από την Ουκρανία, έχουμε και διευκολύνει διαδικαστικά την εγγραφή τους και επίσης ταυτόχρονα διευκολύνει και την ενσωμάτωσή τους. Για παράδειγμα, εκδώσαμε ένα λεξικό με σημαντικές λέξεις καθημερινότητας στα ουκρανικά και στα ελληνικά για να τους διευκολύνουμε, και άλλες ενέργειες. Και πρέπει να σας πω ότι πάρα πολύ συγκινητική είναι η υποδοχή και των δικών μας μαθητών στα σχολεία αυτά. Πόσο με μια πραγματικά μεγάλη αγκαλιά τους υποδέχονται, ανταλλάσσουν εμπειρίες από παιχνίδια που παίζουν τα δικά μας παιδιά εδώ και τα παιδιά που παίζουν στην Ουκρανία. Είναι θεωρώ ότι η συνύπαρξη όλων αυτών των παιδιών και από διαφορετικά υπόβαθρα μπορεί να μόνο να εμπλουτίσει το σχολικό περιβάλλον και να το κάνει πραγματικά πολύ πιο πλούσιο. Τώρα κάτι άλλο, Γιονάτης, για το νομοσχέδιο. Ποια είναι η μεγαλύτερη τομή, λέω, στο καινούριο νομοσχέδιο που φέρνετε? Συμβούλιο Ιδρύματος, εσωτερικό Εράσμους. Να μπορεί ένας φοιτητής, ο οποίος για παράδειγμα έχει μπει στην αρχιτεκτονική, να πάει για 6 μήνες σχολή καλών τεχνών. Άρα η δυνατότητα να πας για ένα εξάμηνο σε άλλη σχολή, σε άλλο πανεπιστήμιο, εφόσον το επιθυμείς. Δεύτερη κοινοτομία, τα λεγόμενα διπλά και κοινά πτυχία. Δηλαδή να μπορούν να συνεργαστούν δύο ή περισσότερα τμήματα του ίδιου ή διαφορετικών πανεπιστημίων, να φτιάξουν διπλό πτυχίο, κοινό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο να οδηγεί και σε διπλό πτυχίο με παραπάνω χρόνο σπουδών προφανώς. Τρίτη καινοτομία. Βιομηχανικά διδακτορικά. Δηλαδή διδακτορικά τα οποία γίνονται σε συγκεκριμένο ζήτημα, πρακτικό ζήτημα της βιομηχανίας. Πάρτε μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θέλει να
ανακαλύψει έναν νέο τρόπο διαχείρισης αποβλήτων. Να μπορεί να συνεργαστεί με ένα πανεπιστήμιο, έναν υποψήφιο διδάκτορα, ο οποίος θα εστιάσει την έρευνά του στην επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος βιομηχανίας. Γιατί θα τονίζω βιομηχανικά διδακτορικά? Γιατί έχουμε πολύ σημαντικά κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης για βιομηχανικά διδακτορικά. Τέταρτη καινοτομία. Πλήρες πλαίσιο για τις λεγόμενες startup επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις από φοιτητές, διδάκτες, μεταδιδάκτορες, στο πλαίσιο ακριβώς του πανεπιστημίου. Πέμπτη καινοτομία, πολύ μεγάλη έμφαση στην πρακτική άσκηση, στο κομμάτι της σύνδεσης, της μεγαλύτερης διασύνδεσης των πανεπιστημίων με τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας, της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας. Άρα, θέσπιση ενός πληρέστερου πλαισίου για την πρακτική άσκηση, πλέον οριζοντίως θα προσμετράτε στα μαθήματα, δηλαδή ανάλογα με τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης θα υπάρχει αντίστοιχη αναγνώριση ακαδημαϊκών μονάδων. Όλες αυτές τις ρυθμίσεις προκειμένου ακριβώς και να κάνουμε να δώσουμε πιο ανοιχτούς ορίζοντες στους φοιτητές μας, εξού και οι ρυθμίσεις για τα εσωτερικά Εράσμους, για την κινητικότητα των φοιτητών, για τα διπλά πτυχία και για τη μεγαλύτερη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της κοινωνίας. Όλα αυτά που είπατε τώρα είναι μια εκπομπή το καθένα. Πολύ ωραία ακούγονται. Αρκεί να λειτουργούν και τα πανεπιστήμια κανονικά, γιατί κυρία Υπουργέ, έχουμε ακόμα μια αγωνία. Μην έχουμε πάλι φασαρίες και ταραχές. Φέτος δεν ήταν τόσο σοβαρά τα πράγματα. Θα σας θυμίσω ότι φέτος είχαμε, καταρχάς η χρονιά κύλησε πολύ ομαλά. Τα πανεπιστήμια μας ανοίξανε κανονικά. Η εκπαιδευτική κοινότητα ανταποκρίθηκε μαζικά σε όλα τα μέτρα και πρωτοστάτησε, θα έλεγα, και στο κομμάτι του εμβολιασμού. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Τα πανεπιστήμια μας είχαν από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού και σε εκπαιδευτικούς και σε καθηγητές και σε φοιτητές. Δηλαδή πήγε πολύ καλά αυτό το κομμάτι και γι' αυτό και λειτουργήσαν απρόσκοπτα τα πανεπιστήμια. Σε εξαιρετική συνεργασία δουλέψαμε μαζί τους και στο κομμάτι των μέτρων εφαρμογής, των πρωτοκόλων που μας είχε υποδείξει και η Επιτροπή των Ειδικών. Και τώρα θα αναλάβει και η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αντιλαμβανόμαστε. Αυτό θα ρώταγα. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι ξεκινά η Πανεπιστημιακή Αστυνομία, αλλά ξέρετε, από τις πανεπιστημιοπούλεις, από τα κάμπους πρώτα, από τα διαβάζω. Κοιτάξτε, και θα σας πω. Όπως ξέρετε, εκπαιδεύονται ήδη εδώ και αρκετούς μήνες τα μέλη της Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Υπάρχουν, όπως έχουμε πει, 4 ιδρύματα στα οποία κατά προτεραιότητα θα εφαρμοστεί το μέτρο. Να θυμίσουμε ότι μιλήσαμε εξ αρχής για ένα μέτρο το οποίο δεν είναι οριζόντιο, θα εφαρμόζεται όπου και όσο υπάρχει ανάγκη, στοχευμένα. Ναι. Διότι δεν έχουν όλα τα πανεπιστήμια. Εκεί που υπάρχουν προβλήματα. Εκεί που υπάρχουν συστημικές αιστείες, θα έλεγα, συστημικά προβλήματα, τα οποία οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε ως πολιτεία. Και έρχεται και, αν θέλετε, και το μέτρο αυτό ενισχύει τη συνολική προσπάθεια που γίνεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρώτο σημαντικό βήμα έγινε το 19 με την κατάργηση του λεγόμενου ασύλου της ανομίας. Θα θυμίζω ότι πριν από το 19 δεν μπορούσαν όπως οι αρχές να επεμβαίνουν όπως σε κάθε δημόσιο χώρο αν τελούνταν αξιόπινες πράξεις. Υπήρχε ειδικό καθεστώς. Αυτό, όπως είχαμε δεσμευθεί, άλλαξε και πλέον πάρα πολλές εστίες παραβατικότητας έχουν λυθεί με την κέρια επέμβαση των αρχών όταν αυτή είναι απαραίτητη και προφανώς όσο αυτή είναι απαραίτητη. Άρα αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα το οποίο εφαρμόζεται και γι' αυτό δεν έχουμε πλέον οριζόντια τέτοια προβλήματα. Άρα θα αναλάβει υπηρεσία η Πανεπιστημιακή Αστυνομία και στα 4 αυτά ιδρύματα. Αυτό θα να πω και ναι, ο πρώτος σχεδιασμός είναι για 4 ιδρύματα. Αυτό θα είναι στην κρίση και της ελληνικής αστυνομίας να προσαρμόζει το σχέδιο ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Το τονίζω ότι ο λόγος που θεωρήσαμε πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε το Μάρου Σασίας προς Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων είναι επειδή ακριβώς θα δρούν σε έναν ιδιαίτερο χώρο που είναι το Πανεπιστήμιο, να έχουν ειδική εκπαίδευση, την οποία λαμβάνουν εδώ και μήνες, ειδική εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου στο οποίο θα κληθούν να υπηρετήσουν. Ναι, αλλά βλέπω ότι πάτε, οι ομάδες της προστασίας θα πάνε στα κάμπους των πανεπιστημίων πόλεων. Αλλά ξέρω εγώ το Πολυτεχνείο που ήξερα ότι πάντα είχε προβλήματα ή το ΟΠΑ. Όχι, σας λέω, ο σχεδιασμός είναι και για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ο σχεδιασμός είναι να λειτουργήσουν ακριβώς οι ομάδες προστασίας στα 4 ιδρύματα τα οποία είναι αυτά τα οποία έχουν εντοπιστεί από νωρίς. Δεν θα πάνε μόνο στα κάμπους. Όχι, θα πάνε ανάλογα με το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας, όπου υπάρχει ανάγκη. Μάλιστα. Κυρία Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ήταν πολύ χρήσιμο όλα αυτά που μας είπατε, πολύ ενδιαφέροντα. Και να πω επίσης ότι έχουμε στον αέρα διαγωνισμούς που προχωράνε για διαδραστικούς πίνακες στα σχολεία μας, για σετ ρομποτικής που θα εξοπλίσουν τα σχολεία μας. Όλα αυτά προχωρούν μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ελπίζω από την επόμενη σχολική χρονιά αυτά σιγά σιγά να καταφθάνουν στα σχολεία μας. Διαδραστικοί πίνακες, σετ ρομποτικής και ούτω καθεξής.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας, στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις.